Θα περάσουμε τώρα σε ένα ξεχωριστό πράγματι θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει στο κέντρο του κάδρου του το σημαντικότερο γεγονός στα παγκόσμια θαλασσινά δρόμενα για το 2021. Πρόκειται για την αποστολή Ribbing for Arctic, που θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του Ελλάδα 2021 για τον εορτασμό των 200 ετών ανεξαρτησίας και την οποία διοργανώνει εδώ και μήνες ένα πλήρωμα Ελλήνων. Το Ribbing for Arctic, ένα πραγματικά μεγάλο ταξίδι, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα πραγματοποιηθεί εντός του αρκτικού κύκλου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το δρομολόγιο θα πατήσει πάνω στα χνάρια των Vikings και των μεγάλων εξερευνητών του 18ου αιώνα, οι οποίοι αφιέρωσαν τις ζωές τους με σκοπό να ανακαλύψουν το σημαντικότερο υδάτινο πέρασμα προς τον Ειρηνικό ωκεανό. Για την ακρίβεια, το ελληνικό σκάφος θα ξεκινήσει από τις ακτές της Ευρώπης, θα διασχίσει το Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, στη συνέχεια θα περιπλέψει τις δυτικές ακτές της Γροιλανδίας και από εκεί θα κατευθυνθεί στο θρυλικό Northwest Passage, βόρεια του Καναδά. Ακολούθως θα περάσει τον Βερίγγιο Πορθμό που χωρίζει τις ακτές της Αμερικανικής Υπήρου από τις ακτές της Ασίας, διανύοντας, κυρίες και κύριοι, συνολικά περισσότερα από 7.000 ναυτικά μίλια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Northwest Passage είναι ο θαλάσσιος δρόμος μήκους 5.780 χιλιόμετρων που βρίσκεται βόρεια του Καναδά και της Αλάσκας και το οποίο συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Θεωρείται, να ξέρετε, το πιο επικίνδυνο πέρασμα του πλανήτη, ενώ η ιστορία του είναι συνδεδεμένη με ναυάγια και αγνοούμενους. Αρκεί να σας πούμε ότι οι ικανότατοι ναυτικοί, όπως ο Henry Hanson και ο James Cook, απέτυχαν να το διασκήσουν αφού σκληρός καιρός, ο παχύς πάγος και οι αθέατες ξέρες ανάγκασαν πολλές αποστολές να γυρίσουν πίσω. Όμως υπήρξε και μια αποστολή που εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ο λόγος για το πλήρωμα του Βρετανικού αξιωματικού του John Franklin το 1845, το οποίο το ναυάγιο των δύο καραβιών βρέθηκε πολύ πρόσφατο. Στόχος λοιπόν του ελληνικού πληρώματος είναι να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι για πρώτη φορά στα χρονικά με ένα φουσκωτό σκάφος. Πρόκειται για μια παράτολμη πράγματι αποστολή, για την οποία θα μας μιλήσει σήμερα από την Ελλάδα ο άνθρωπος που επεξεργάζεται αυτό το σχέδιο. Ο λόγος για τον Θωμά Παναγιωτόπλο, τον οποίον και καλησπερίζουμε στο απογευματινό μαγκαζίνο μέσω της εφαρμογής του Zoom. Θωμά, καλησπέρα από το στούντιο του Odyssey TV. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, πραγματικά ως θέμα μας κέντρισε το ενδιαφέρον, διότι δεν συναντάς συχνά πυκνά ανθρώπους να προγραμματίζουν τέτοια ταξίδια και δι' Έλληνες, συμπατριώτες μας. Ακριβώς. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Ναι, γενικότερα να σας πω ότι το πάθος μου γενικά με τη θάλασσα και με τα ταξίδια, μακρινά ταξίδια με φουσκωτό σκάφος είναι τεράστιο. Ενδεικτικά σας αναφέρω πως στο παρελθόν έχω οργανώσει πολλές αποστολές, όπως και η μεταφορά της Ολυμπιακής μας σημαίας από την Αθήνα στη Σιράκλη Στήλε στο Γιβραλτάρ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρόσφατα μια μεγάλη αποστολή πάλι από την Ελλάδα στις Αζόρες, στη μέση του Ατλαντικού. Και τώρα σχεδιάζω αυτό το πραγματικά επικό ταξίδι, ορμόμενος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις οποίες βέβαια τις νιώθουμε καθημερινά πλέον, έτσι δεν είναι πια μια απειλή του μέλλοντος. Ακριβώς. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης τη βιώνουμε συνεχώς. Και επέλεξα αυτή τη διαδρομή γιατί οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι χειροπιαστές πλέον στην Αρκτική. Είναι ορατές. Και βέβαια είναι και εξελίσσονται με πολλαπλάσια ταχύτητα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να δείξουμε, πόσο πολύ έχουμε πληγώσει την Αρκτική μέσα από καθημερινές ανταποκρίσεις, βίντεο και φωτογραφίες που θα ανεβάζουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η απειλή του αιώνα μας. Η κλιματική αλλαγή. Ακριβώς. Φαντάζομαι, Θωμά, ότι έχεις κάνει την έρευνά σου γύρω από αυτό το ταξίδι, διότι όπως προανέφερα, πρόκειται για ένα παράτολμο πράγματι εγχείρημα. Ναι.
δεν το συναντάς καθημερινά, βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου. Θεωρώ λοιπόν ότι έχεις κάνει μια προετοιμασία, την κατάλληλη προετοιμασία και για τη χρονική... Για περισσότερο από 2 χρόνια. Περισσότερο από 2 χρόνια. Φανταστείτε πως πριν 6-7 χρόνια αυτό το ταξίδι, αυτή η αποστολή φάνταζε όνειρο θερινής νυχτός. Τα τελευταία μόλις χρόνια έχουν ανοίξει κάποια περάσματα μέσα στον παγωμένο ωκεανό λόγω της κλιματικής αλλαγής, και αυτό μόνο για 1 ή 2 εβδομάδες το χρόνο. Μετά πάλι ξανακλίνουν από τους πάγους. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να δείξουμε, ότι κάτι που στο εγγύς παρελθόν έμοιαζε αδύνατο, τώρα πια λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι εφικτό. Η ομάδα στο πλήρωμα από πόσα άτομα αποτελείται? Η ομάδα μας είναι περίπου 5 με 6 άτομα, εκ των οποίων οι 2 είναι σκηνοθέτες, γιατί έχουμε πρόθεση να κινηματογραφήσουμε όλη την αποστολή δημιουργώντας ένα ντοκιμαντέρ. Έχουμε μία επιστήμονα που μαζί μας που ειδικεύεται στις μεταναστεύσεις των κοιτοδών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και 2 ή 3 άνθρωποι που είμαστε ουσιαστικά οι υπεύθυνοι για να φέρουμε εις πέρα το ταξίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα με γυρίζει με αυτά που λες στα παιδικά μου χρόνια και στα ντοκιμαντέρ του Ζακ Ιβ Κουστό, Θωμά. Δηλαδή, όλοι κάπως έτσι ξεκινάνε, δηλαδή. Είναι το μεράκι και στη συνέχεια αφιερώνονται, γιατί η θάλασσα είναι ένα πάθος, όπως λες και εσύ, πολύ μεγάλο πάθος. Έχεις κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έτσι. Και θα ξεκινήσετε το καλοκαιράκι? Ναι, υπολογίζουμε 10 Ιουλίου να ξεκινήσουμε από τις ακτές του Βελγίου και γύρω στα τέλη Ιουλίου να είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε από Γροιλανδία προς τις βόρειες ακτές του Καναδά. Γιατί τις 2 πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου θα έχουμε μεγάλες πιθανότητες να ανοίξουν κάποια περάσματα, έτσι ώστε να μπορούμε να προηγηθούμε ανάμεσα. Και το δρομολόγιο σας περιλαμβάνει και κάποιες στάσεις σε πόλεις καναδικές για ανεφοδιασμό? Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχουν πόλεις εκεί, όπως καλά γνωρίζετε. Ναι, είναι ακριβώς. Κάποιες μικρές κοινότητες των Ινουίτ, οι οποίες βέβαια είναι σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, γεγονός που θα μας αναγκάσει να διανυκτερεύσουμε για πολλά βράδια ανάμεσα στους πάγους σε εντελώς έρημες περιοχές. Φανταστείτε ότι περίπου στα 500 με 700 ναυτικά μίλια έχει μία κοινότητα από την άλλη, με τους οποίους έχουμε μιλήσει, έχουμε τις επαφή, γιατί και ο νεφοδιασμός βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Φαντάζομαι μιλάμε για πολύ μικρές πόλεις που θα έχουν τουλάχιστον τα στοιχειώδη για να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Ακριβώς, ακριβώς. Ευτυχώς υπάρχουν έτσι σε στρατηγικά σημεία, έχουμε βρει τρόπους να νεφοδιαστούμε. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για όλα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Φαντάζομαι ότι και το οικονομικό κόστος θα είναι τεράστιο για αυτή την αποστολή, σωστά? Το οικονομικό ήδη εμείς, επειδή έχουμε δώσει πολλά χρήματα, δηλαδή φανταστείτε ότι για όλη την προετοιμασία, για την αγορά του σκάφους, για τον εξοπλισμό του, έχουμε εξοδέψει περίπου στα 250.000 ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό, ναι. Και πλέον δεν υπάρχει άλλο μπάτζετ και απευθυνόμαστε τώρα όπου μπορούμε, γιατί το μόνο που μας λείπει είναι τα κάσιμα πλέον, που ανέρχονται στις 70.000 με 80.000 στο σύνολο. Και προσπαθούμε να βρούμε τα καύσιμα, τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο, για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Μιλάμε λοιπόν για μια τεράστια αποστολή συνολικής αξίας 300 και πλέον χιλιάδων ευρώ, αλλά για καλό σκοπό, έτσι, για καλό αποτέλεσμα, γιατί φαντάζομαι ότι όταν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, και όταν θα μπείτε σε εκείνα τα σημεία που πραγματικά παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον όσον αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τα βίντεο που, και το φωτογραφικό υλικό που θα τροφοδοτείτε τα social media, θα προσελκύσετε τα μάτια όλου του κόσμου και φυσικά των καναδικών μέσων ενημέρωσης. Οπωσδήποτε. Ήδη έχουμε έτοιμη και μία πλατφόρμα που μπορεί ο κάθε ένας από οποιοδήποτε σημείο της γης να μας βλέπει live και να βλέπει και live φωτογραφίες και κάποια στιγμιότυπα. Μάλιστα. Είναι πραγματικά... Το ενδιαφέρον ήδη είναι μεγάλο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό όλο αυτό το project. Εγώ σου εύχομαι ολόκαρδα να πάνε όλα καλά.
Μέχρι τον Ιούλιο και την έναρξη αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά εδώ στο απογευματινό μαγκαζίνο και όταν θα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι εννοείται ότι θα σας παρακολουθούμε και εμείς καθημερινά έτσι ώστε να ενημερώνουμε και τους φίλους τηλεθεατές για το εγχείρημα των Ελλήνων. Οπωσδήποτε, θα έχουμε συνεχή επαφή. Είναι και αυτό που θέλουμε να δείξουμε πέρα από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής που είναι ένα τεράστιο θέμα. Θέλουμε να δείξουμε, να αναδείξουμε και τη δύναμη της ελληνικής ψυχής, την αυτοσύνη των Ελλήνων, γιατί για πρώτη φορά θα επιχειρηθεί κάτι τέτοιο σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη, και ταυτόχρονα και την αξιοπλοεία των ελληνικών φουσκωτών σκαφών που είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Θωμά, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία και θα τα πούμε σύντομα ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον από το Τορόντο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Αντίο.